Καλησπέρα. Συνάδελφοι, λίγο την προσοχή σας, γιατί κυκλοφορούν κάποιες φήμες. Εδώ και ένα χρόνο, λέει, από τότε που τα συνδικάτα μας άρχισαν να ενημερώνουν για τα μέτρα που ετοιμάζονται σήμερα να ψηφίσουν, έχουν μαζευτεί κάποιοι detectives. Κάνουν τη χώρα φύλο και φτερό. Ψάχνουν, λέει, να βρουν την τσίπα που έχασε ο Παναγόπουλος και η παρέα του στη ΓΕΣΕΕ. Τους ενημερώνουμε. Αυτή την τσίπα είναι αδύνατο να την ξετρυπώσουν, συνάδελφοι. Είναι βαθιά κρυμμένη μαζί με την τσίπα υπουργών, πρωθυπουργών και διαφόρων βουλευτών που όλο αυτό τον καιρό σκαρφίζονται 1002 ανυπόστατα επιχειρήματα προκειμένου να μην γίνει αυτό που έγινε σήμερα στο λιμάνι κάτω στον Πειραιά, στους χώρους δουλειάς, στο κέντρο της Αθήνας. Για να μην τυχόν και ξεσπάσει η οργή των εργατών, μην ξεσπάσει η οργή των τηλεργαζόμενων μανάδων, μην τυχόν και μάθει όλος ο κόσμος ότι αυτά που ισχυρίζονται νυχτημερών στα κανάλια, πως δήθεν ο νόμος προστατεύει, λέει, το ωράριο και πως οι εργαζόμενοι το εγκρίνουμε κιόλας, ότι είναι αισχρά ψέματα. Όπως ψέμα ήταν ότι τα ποσοστά συμμετοχής στην απεργία ήταν, λέει, μικρά ή και μηδαμινά. 4 πανεργατικές απεργίες κατάπιατε, κύριοι της κυβέρνησης, όλο αυτό το διάστημα της πανδημίας. Και ας έκανε ό,τι μπορούσε η ηγεσία της ΓΕΣΕΕ για να μην πάρθουν αποφάσεις. Ούτε δελτίο τύπου δεν έβγαλε σήμερα για την αισχρή απόφαση του δικαστηρίου να κηρύξει παράνομες τις απεργίες μας, τις απεργίες εκπαιδευτικών, στις μεταφορές. Και αστεναχωρήθηκε ο Κυρίτσης του ΣΥΡΙΖΑ, που έσπευδε να ενημερώσει μία μέρα πριν από την απεργία στις 10 του μήνα ότι ο νόμος θα ψηφιστεί ό,τι κι αν κάνουμε. Και ας έφαγε τα λυσακά του ο Πορτοσάλτε να μας πείσει ότι στις τράπεζες, στον κλάδο μου, μόνο το 2%, λέει, απήργησε. Να τους ενημερώσουμε, λοιπόν. Όχι μόνο απήργησε το 40% στην Εθνική Τράπεζα, το 20% στην Ελλάδος, το 10% στις άλλες τράπεζες, αλλά ακόμη και σήμερα, με απεργοσπασία της ΓΕΣΕΕ, τα ποσοστά είναι εξίσου μεγάλα. Οι εργαζόμενοι δεν μας ίσαμε. Είμαστε εδώ. Σας το είχαμε πει, κύριοι. Σας είχαμε προειδοποιήσει. Δεν πά να βάζετε την Κεραμαίος να μας τρέχει στα δικαστήρια για να ενεργοποιήσει τον κοινωνικό αυτηματισμό. Δεν πά να στείλανε τα κανάλια στο λιμάνι για να βρουν δίθεν αγανακτισμένους τουρίστες ενάντια στους απεργούς. Εμείς και απεργία κάναμε και χώρους δουλειάς νεκρώσαμε και πλοία κινητοποιήσαμε και υπολογιστές κλείσαμε. Και αυτό θα σας τσούζει. Γιατί οι εργαζόμενοι ξέρουμε. Οι ευθύνες όλες βαραίνουν την κυβέρνηση που έφερε στη Βουλή αυτό το έκτρωμα σε περίοδο που γίνονται οι πανελλαδικές. Αν κοπτόταν τόσο η Κεραμαίος για τους μαθητές, ας σήκωνε το κινητό της να πάρει το φίλο της στο Χατζηδάκι να τρενάρει την ψήφιση του νομοσχεδίου. Αλλά πού να τη βρει την τσίπα και η Κεραμαίος. Βαθιά κρυμμένη είναι κι αυτή μαζί με τον Αλωνών. Γι' αυτό λοιπόν, καμία αυταπάτη. Ο φόβος τους για το κίνημά μας θα δυναμώσει κι άλλο. Βαστάμε γερά. Δεν θα αφήσουμε ούτε άρθρο αυτού του νόμου που ψηφίζουν σήμερα να εφαρμοστεί. Καλή δύναμη.